Συμπεραίνω από την επιχειρηματολογία του κ. Καραθανασόπουλου ότι τα εκδοτικά συμφέροντα τη τυποεκδοτική δεν θα ασχοληθούν καθόλου με τα φρουτάκια. Αυτό ο εκφυλισμό τη συζήτηση και να παίζετε με τον πόνο και να παίζετε με τον πόνο συγκεκριμένα. Εσεί είστε πιστό και ορισμένα όρια. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Και α κοιτάξετε και α κοιτάξετε το υπόλοιπο εδώ πέρα. Σα άκουσα με προσοχή. Κύριε Καραθανασόπουλε, είστε πιστός στην γραμμή της πετυχημένης διαφημιστικής καμπάνιας που λέει «Γυψοσανίδα στο τζάκι, ανάγλυφη ταπετσαρία και γωνία καναπέ». Λοιπόν, αφήστε το αυτό το ισοπεδωτικό. Έχει κολλήσει βελόνα με εσάς. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε. Όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Βορύδης, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό και είναι ανέξοδα 700 εκατομμύρια που αυτή τη στιγμή όλοι τα θέλουμε. Συν 50% από την κερδοφορία που επαναλαμβάνω. Τότε να τρώσουμε την αξιοπρέπειά μας. Δεν είναι θέμα αξιοπρέπειας. Να το βεβαίω, δεν είναι αξιοπρέπεια ζήτημα ο τζόγος. Να γίνει ο άλλος φτωχός και να ξαναδοθεί. Όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το ίδιο σύστημα που έχουν χάσει την αξιοπρέπειά τους. Μόνο εσείς τον περισσότερο και η περιφάνεια να πάει στον τρόπο και να σκοτώνει τα χρήματα. Ο ισοπεδετικός αυτός λόγος δεν βγάζει πουθενά. Δεν βγάζει πουθενά. Και σας λέω, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν αυτά που ορίζει. Εξασπλιώνεται τον κόσμο. Σας ρωτώ, οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χάσει το αξιοπρέπεια. Και τι με ενδιαφέρει εμένα. Και τι με ενδιαφέρει εμένα τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εμείς διαφωνούμε συλλογικά, επειδή άλλοι πάνε στον κρεμό.